Σούβλες και ψισταριές πήραν φωτιά και γύρω τους συγκεντρώθηκαν και φάτες παρέες για να γιορτάσουν τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας με μια κανονικότητα που είχε σε όλους λείψει τα προηγούμενα 2 χρόνια εξαιτίας της πανδημίας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία, χωρίς πολέμους, χωρίς τίποτα. Ετοιμάζομαι το αρνάκι. Έχουμε για την NGO λίγο λουκάνικο. Και του χρόνου είμαστε καλά, γιατί μετά από 2 χρόνια καραντίνα, βρήκαμε την ευκαιρία τώρα να πτήσουμε και λίγο αρνάκι, να έρθει η οικογένεια. Εντάξει, φέτος τώρα πρώτη χρονιά, βγάλαν η όρεξη οι άνθρωποι να βγουν έξω από τα σπίτια. Βλέπουμε μέχρι του χρόνου τι θα απογίνει. Η προετοιμασία ξεκίνησε νωρίς με τους ψίστες να ακολουθούν γνωστά και άγνωστα μυστικά χρόνων για σωστό και γευστικό αποτέλεσμα, με τον Οβελία να σιγοψύνεται για ώρες όσο συγγενείς και φίλοι μοιράζονται όμορφες στιγμές κάτω από έναν λαμπρό ανοιξιάτικο ήλιο. Το σωστό ψήσιμο του Οβελία είναι χαμηλή φωτιά, το κάρβουνο χαμηλό, λάδι πολύ στο αρνί και πολύ αλάτι. Όλα είναι τέλεια, ξανά ζούμε στην καθημερινότητα. Υγεία, τίποτα άλλο. Καλή όρεξη να έχουμε, υγεία και όλα θα είναι νόστιμα. Πάνω υγεία μου. Εμείς οι Κρητικοί ξέρουμε και ζούμε. Εσείς θα μας δείτε οικογενειακά. Οικογενειακά, περιμένω τώρα τα εγγόνια να έρθουν. Χρόνια πολλά, με υγεία και με ειρήνη. Χριστός Ανέστη, να είστε όλοι καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι με τις οικογένειές σας. Τσουγκρίζουν τα αυγά και τα ποτήρια τους και από καρδιάς ανταλλάσσουν ευχές συνηθισμένες, αλλά πολύτιμες για υγεία, αγάπη και ειρήνη. Χρόνια πολλά εύχομαι σε όλο τον κόσμο, ειρήνη και αγάπη. Επαεπίνομαι, τρώμε, εύχομαι σε όλους υγεία. Ψήνουμε λίγο μπριζόλες, χοιρινές, αρνάκι, έτσι για Πάσχα. Λίγο ακριβό φέτος, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε, να μην τρώμε. Χριστός Ανέστη. Η παροίμια είναι στετή, η παροίμια αυτή που λέει η πτώχεια θέλει καλό πέραση. Κατάλαβες, μπορεί να είναι ακριβή ζωή, να είναι ακριβά τα πάντα, αλλά όλο και πιο φτωχός ακόμα θα ψήσει. Το κέφι δεν αργεί να ανάψει, με τη μουσική και το χορό να μετατρέπουν γρήγορα το εορταστικό τραπέζι σε ένα τρικούβερτο γλέντι. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, με ειρήνη και αγάπη. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο και να σταματήσω πόλεμο μια ώρα πιο γρήγορα. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο με δυσκολίες, το φετινό Πάσχα ήταν, όπως λένε, μια καλή ευκαιρία για ανάπαυλα, με καλό φαγητό και καλή παρέα.